Γιάννης από τη Λευκωσία. Κύριε Γιάννη, καλό σας απόγευμα. Ναι, καλό απόγευμα. Σας ακούμε. Βασικά θα θέλω να πω ένα θέμα το οποίο συνέβη σήμερα σε ένα εμβολιαστικό κέντρο. Δεν θέλω να σε αυτό που και σε ποια επαρχία. Ναι. Θέμα το οποίο πήγαμε για εμβολιασμό και η ίδια η νοσοκόμα η οποία θα έκανε τον εμβολιασμό προσπάθησε να μας πείσει να μην κάνουμε εμβολιασμό για χίλιους δύο λόγους. Ναι. Προβλήματα τα οποία είναι υγείας. Θα έρθουν στο μέλλον άλλα προβλήματα. Θα έρθουν θανάτοι. Θα έρθουν χίλια δυο... Συγγνώμη, κύριε Γιάννη, ένα λεπτό για να καταλάβουμε. Η νοσοκόμα, η νοσηλεύτρια που θα έκανε το εμβόλιο σας επέλεξε να σας επισημάνει τους κινδύνους που ενδεχομένως να έχει ο εμβολιασμός ή κάποια άλλη νοσηλεύτρια που ήταν παρούσα στο εμβολιαστικό κέντρο. Η νοσηλεύτρια που θα έκανε τον εμβολιασμό μας τόνισε τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν από τον εμβολιασμό. Μα ποια προβλήματα. Προβλήματα όπως μας είχε πει ότι υπάρχουν ανθρώποι οι οποίοι πεθαίνουν, ανθρώποι οι οποίοι παραλύουν, τα χέρια παραλύουν, προβλήματα τα οποία είναι περί θρόμβωσης κλπ. Όμως πράγματα που δεν ήταν στοιχεία επιβεβαιωμένα. Το ζήσατε εσείς, κύριε Γιάννη, εσείς το ακούσατε με τα αυτιά σας σήμερα αυτό, σήμερα το πρωί που μας λέτε, ή το ακούσατε από τρίτους? Το ακούσα, ήμουν παρόν βασικά στον εμβολιασμό. Mm-hmm. Και δεν έγινε ο εμβολιασμό, γιατί μετατέθηκε. Ναι, αυτό μπορείτε να το καταγγείλετε, να ενημερώσετε το Υπουργείο Υγείας τουλάχιστον με κάποιο τρόπο. Διότι δεν μπορεί ο Υπουργός της Υγείας, η κυβέρνηση, η πολιτεία να κάνει όλη αυτή την καμπάνια για την ανάγκη του εμβολιασμού ως της μόνης λύσης για να επιστρέψουμε στην κανονικότητα και την ίδια ώρα λειτουργός υγείας να κάνει προπαγάνδα περί του αντιθέτου. Ακριβώς, δηλαδή λέμε κατηγορίες οι οποίες δεν ισχύουν, θα μπορούσαν να ισχύουν και θα μπορούσαν να μην ισχύουν για προβλήματα υγείας κλπ. Για αθανόντες οι οποίοι είτε υπάρχουν είτε δεν υπάρχουν. Και αυτό για ένα παγκόσμιο φαινόμενο το οποίο δεν μπορεί να βγει από πάνω καμία χώρα χωρίς τον εμβολιασμό. Λοιπόν, κύριε Γιάννη, είναι αρκούντος σοβαρό αυτό που μας λέτε. Νομίζουμε ότι πρέπει να βρεθεί τρόπος να ενημερώσετε το Υπουργείο Υγείας για τον αριθμό του εμβολιαστικού κέντρου και το σημείο στο οποίο έχετε προσελθεί, διότι δεν γίνεται. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά μηνύματα, Σωτήριο, όσον αφορά αυτό το κορονοϊό. Έχουμε καταρχάς την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Σε μερικά δευτερόλεπτα, απλά να πούμε ότι μας στέλνετε. Τι γίνεται με τα τηλέφωνα.